ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την ερώτηση και βεβαίως να διαπιστώσω και εγώ με τη σειρά μου ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, διότι δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε και τηλεφωνικά μιλήσει μαζί, προσπαθούσα να αντιμετωπίσετε και να αναδείξετε τα προβλήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων του νομού σας. Τώρα, αναφορικά με την υλοποίηση των έργων επισκευής και συντήρησης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχει ήδη εξασφαλιστεί, κύριε συνάδελφε, η χρηματοδότηση για τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας και συγκεκριμένα η επισκευή και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου Νεάπολης, προϋπολογισμού 175.000, οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας του κλειστού γυμναστηρίου Νεαπόλεως, προϋπολογισμού 150.000 και ο έλεγχος της μελέτης στατικής επάρκειας και μελέτης στατικής ενίσχυσης του κλειστού γυμναστηρίου, του κλειστού κολυμπητηρίου και των κερκίδων του σταδίου του ΕΑΚ Λάρισας, προϋπολογισμού περίπου 450.000 που αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις του σταδίου Αλκαζάρ. Οι υπηρεσίες μας συντάσσουν τα τεύχη δημοπράτησης και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε στους επόμενους δύο μήνες να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός λόγω της άμεσης προτεραιότητας της στατικής επάρκειας των χτιριακών εγκαταστάσεων του Αλκαζάρ. Σχετικά με την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου Νεάπολης, έχει υποβληθεί από την Επιτροπή Διοίκησης του ΕΑΚ Λάρισα σχετική μελέτη από μηχανικό της Περιφέρειας Θεσσαλίας και διερευνάται η δυνατότητα να αναλάβει η Περιφέρεια το έργο ως φορέας υλοποίησης με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω του ΠΟΔΟΕ για ταχύτερη εξέλιξη του έργου. Επλέον, η υπηρεσία μας συντάσσει μελέτες για την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας του κλειστού γυμναστηρίου Αλκαζάρ και ανακατασκευής του φυσικού χλωοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου Αλκαζάρ. Μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης μέσα από την ένταξή του στο πρόγραμμα του ΠΟΔΟΕ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η σύνταξη των τευχών και η δημοπράτηση του έργου που αφορά την αντιπλημμυρική προστασία του κλειστού γυμναστηρίου Νεάπολης θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί η δημοπράτηση των μελετών στατικής επάρκειας και ενίσχυσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σταδίου Αλκαζάρ. Σχετικά με τη στελέχωση του κέντρου που αναφερθήκατε με τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας έχει καταθέσει τις ανάγκες για μόνιμο και εποχικό προσωπικό για τον τετραετή στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι λόγω της δημοσιονομικής διαχείρισης των τελευταίων ετών η Πολιτεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα εθνικά κέντρα να μπορούν να επιτελούν το σκοπό για τον οποίο έχουν ιδρυθεί, είτε την παροχή του αθλητισμού ως κοινωνικό αγαθό. Στο πλαίσιο αυτό, το ύψος της τακτικής επιχορήγησης για τον εν λόγω φορέα θα ανέλθει έως το ποσό των 760.000 ευρώ για το τρέχον έτος, ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα που θα αποδοθούν στο ΕΑΚ Λάρισας μέσα στο έτος θα ανέλθουν περίπου σε 120.000 ευρώ.